Γυρίσαμε! Μετά από ακριβώς 3 εβδομάδες, είμαστε Θεσσαλονίκη. Γυρίσαμε, πήγαμε, κάναμε 7 πτήσεις σε 3 εβδομάδες. Κάναμε 5 διαφορετικές χώρες. Μετρώντας τη Σκωτία σαν χώρα, όχι Ηνωμένο Βασίλειο, Αγγλία, Σκωτία. Πήγαμε Αγγλία, Σκωτία, Ιρλανδία, Δανία και λίγο Γερμανία για να επιστρέψουμε. Έχουν ανεβεί κάποια vlog από αυτό το ταξίδι, θα ανέβουν και τα υπόλοιπα. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε κάποια unboxing, θα ανοίξουμε κουτιά που ήρθανε όσο λείπαμε ταξίδι. Και σήμερα θα ανοίξουμε τα πολλά, μικρά και διάφορα τέλος πάντων. Και αύριο θα ανοίξουμε το μεγάλο, το καλό, το οποίο δεν θα είναι απλώς ένα άνοιγμα κουτιού. Θα δούμε και τι έχει μέσα και θα παίξουμε με αυτό. Και επίσης το αυριανό βίντεο θα έχει και ένα giveaway. Άρα, πάμε να ανοίξουμε λίγο τα κουτιά. Αυτό δεν ξέρω πολύ τι είναι. Πραγματικά δεν θυμάμαι τι είναι. Ωραία, είναι από Gearbest. Μια Wi-Fi καμερούλα σου. Τι είναι αυτό? Θηκούλα για την κάμερα. Πολύ μου αρέσουν αυτές τις θηκούλες. Βάζουν ακριβώς μέσα την GoPro. Αλλά μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις να βάλεις μέσα και τίποτα. Καλώδια, ακουστικά. Ναι. Λίγο πιο μεγάλη θήκη. Πάλι για κάμερα και τέτοια πράγματα. Μπορεί να χρησιμοποιήσεις αυτό εδώ πέρα, να βγάλεις την βλακία εδώ που έχει. Τέλος πάντων, να βάλεις μέσα ακριβώς την κάμερα. Ή μπορείς να το βγάλεις τελείως αυτό και να το έχεις έτσι. Ένας ωραίος αντάπτορας με USB, κοιτάξτε εδώ. Τον βάζεις και κατευθείαν έχεις πολλά USB. Για να φορτίζεις διάφορα κάμερες κλπ. Αυτό είναι ακόμα πιο extreme η μάντας για τον Ηρακλή, για να βάζει πάνω τις κάμερες. Βάζεις κάμερα και από κάτω και από πάνω και δεν είναι πολύ καλύτερα. Έχω και ένα άλλο αλλά δεν λειτουργεί τόσο καλά. Αυτό εδώ θα είναι ακόμα καλύτερο, γιατί και ο Ηρακλής είναι YouTuber. Ωραία, εντάξει, και αυτό εδώ... Α, οκ. Okay. Εντάξει, μια βάση κάμερας, GoPro και τα λοιπά, με... δαγκάνα. Αυτά είναι τα μικροπράγματα που με πιάνει το shopping therapy. Μπαίνω στο site και παίρνω πολλά μικροπράγματα καμιά φορά. Ωραία. Αυτό. Και αυτό δεν θυμάμαι τι είναι, θα μάθουμε τώρα. Α, ένα cleaning kit για την κάμερα με φυσιτήρα, αυτό που να διώχνει τις εικόνες κτλ. Διάφορα μικροπραγματάκια. Παρεπτόντως την πήγαμε την κάμερα την προηγούμενη, την 6300, σε επαγγελματία και μας την καθάρισε και μας την υπερκαθάρισε. Άρα αυτό το έχουμε έτσι για backup. Και ελπίζω να μην χρειαστεί, γιατί τώρα δεν θα αλλάζουμε πολύ τους φακούς κάμερες. Αποφασίσαμε να μην πάρουμε άλλο φακό και να έχουμε μόνιμα το τηλεφακό στην παλιά κάμερα. Γιατί αλλιώς δεν το χρησιμοποιήσαμε το τηλεφακό. Ενώ τώρα σε αυτό το ταξίδι είχα εγώ την κάμερα με το τηλεφακό και σε πολλά μέρη τραβάς μια διαφορετική οπτική και πάρα πολύ κοντά πράγματα. Πολύ ωραία. Αυτό δεν χρειάζεται να το ανοίξω βασικά. Είναι το κουτί που είδατε στο vlog ότι έστειλα από το Λονδίνο στο σπίτι εδώ πέρα ήρθε. Έχει το παντελόνι το φόρεσε το βρώμικο, κάποια βρώμικα πράγματα, κάποια πράγματα που δεν χρειαζόμουν. Ήρθε εδώ πέρα γιατί είχαν πολλά πράγματα μαζί μας. Λίγο. Αυτό! Λοιπόν, αυτό είναι βιβλίο. Να ξέρω, άργησα. Και ξέρω το. Νομίζω ότι το ξέρετε. Νομίζω ότι το ξέρετε. Αυτό βιβλίο. Του Ηλία του Φουντούλη. Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος, θέλω πολύ καιρό να έρθει στα χέρια μου να το διαβάσω. Έχω ακούσει τα καλύτερα, έχει κερδίσει βραβείο, είναι... Τέλος πάντων, ο Ηλίας, πιθανότητα τον ξέρετε οι περισσότεροι.
Είναι πάρα πολύ καλός φίλος, τον ξέρω χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί, ας πούμε, εποχή 2008 και θεωρώ ότι είναι από τους πιο... από τις μεγαλύτερες ιδιοφυΐες που έχω γνωρίσει ποτέ και παράλληλα είναι πάρα πολύ καλό παιδί και εργατικός. Και αυτός ο συνδυασμός, ας πούμε, με κάνει να του βγάζω το καπέλο και να θεωρώ ότι όσο ψηλά και αν φτάσει, δεν θα είναι αρκετό. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν έχω. Δηλαδή αυτός ο συνδυασμός ταλέντου και εργατικότητας σε λίγους το έχω συναντήσει ξανά. Λοιπόν, κάτι χαμογελάει σκιές, θα το διαβάσουμε και θα σου πω, έχει αφιέρωση. Ωραία. Πολύ ταξιδεμένο. Θα ήθελα πάρα πολύ να ταξιδέψω μια φορά με τον Ηλία. Να πάμε ένα ταξίδι. Έχει ταξιδέψει πάρα πολύ στο παρελθόν. Ήταν παλιά στην εκπομπή στις εικόνες και έχει πάει σε καμιά 65 αριά χώρες, μου έχει πει κάτι τέτοιο. Και επειδή τώρα και εμείς ταξιδεύουμε πάρα πολύ σε μακρινές χώρες κτλ. Θα ήθελα πολύ ενδιαφέρον να πήγαινα μεταξύ μου μαζί. Θα ήθελα πολύ. Ξέρω ότι γι' αυτό τρέχει πάρα πολύ. Έχει τώρα παραστάσεις, έχει τα βίντεο που κάνει κτλ. Και δουλεύει σε πολλές παραγωγές, σε πράγματα. Αν τέλος πάντων, λοιπόν, να διαβάσω. Όποιος έχει διαβάσει, να γράψει ένα σχόλιο από κάτω. Και αυτό. Θα βγάλω και εγώ τη φωτογραφία την. Παρεπιπτόντως, αν όλα πάνε καλά το Σεπτέμβριο, θέλουμε να διαμορφώσουμε όλο αυτό το χώρο. Καμιά ιδέα? Λοιπόν, unboxing. MLS. Εταιρεία ελληνική, εταιρεία με βάση Θεσσαλονίκη. Εδώ δίπλα μας είναι. Κάνει κινητά. Smart TV. Tablet. Λογισμικά για όλα αυτά. Και αυτό είναι το MLS Magic 11,6. Είναι laptop tablet μαζί σε ένα. Πρέπει να το ανοίξουμε. Λοιπόν, αυτό εδώ θα είναι το δεύτερο laptop που κουβαλά μαζί μας. Δηλαδή θα είναι λίγο πολύ το laptop της Electras. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι ένα laptop το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις κανονικά για να δουλέψεις, να γράψεις, να κάνεις τέτοιο, έχει πληκτρολόγιο κανονικά. Και επίσης είναι πάρα πολύ μικρό και ελαφρύ. Και μπορείς να το κουβαλάς μέσα στο backpack πολύ απλά. Περιμένετε να δω πόσο βάρος έχει. Προδιαγραφές εδώ δεν έχει εδώ πέρα. Είναι πάντως ελαφρύ για να το κουβαλάς. Βάρος 720 γραμμάρια με την μπαταρία. Πάρα πολύ ελαφρύ είναι. 720 γραμμάρια. Γιατί μέχρι τώρα κουβαλάμε ένα κανονικό δεύτερο λάπτοπ μαζί μας, το οποίο το χρησιμοποιεί λέγοντας στα ταξίδια, αλλά είναι λίγο έξτρα βάρος. Ενώ χρειαζόμαστε ένα δυνατό υπολογιστή που κάνω και edit κτλ. Και χρειαζόμαστε και ένα ακόμα δεύτερο για βασικές δουλειές. Να μπορείς να γράψεις, να κάνεις email, να μπεις στο internet, social media κτλ. Wow! Είναι πανέμορφο, κοιτάξτε. Αχ, ωραία θόρυβα κουμπιά. Καινουργίλα. Μ' αρέσει να μυρίζω όταν παίρνω κάτι. Αγγίζουμε. Μυρίζουμε. Κοιτάμε. Χρησιμοποιούμε όλες τις αισθήσεις όταν κάνουμε ένα unboxing. Λοιπόν, τεχνικά χαρακτηριστικά, γρήγορος οδηγός. Ό,τι λες γίνεται. Έχει αυτή τη μαγιά το mic η MLS που έχει φωνητικές εντολές και μπορείς να μιλάς και να γράφει, να στέλνεις email με οδηγίες. Όταν είσαι αυτοκίνητο, π.χ. με το smartphone, να μιλάς και να κάνεις διάφορα πράγματα. Τέλος πάντων. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό. USB καλώδιο, ένα USB σε μεγάλο USB. Περιμένετε για να το κάνετε. Έχει ένα USB, έχει δύο USB. Πολύ καλό αυτό. Γιατί γενικότερα, ας πούμε, με αυτόν υπολογιστή σε κάποιο μικρό ταξίδι και τα λοιπά, δεν χρειάζεται να πάρουμε πιο μεγάλο. Γιατί? Έχει SD card reader και έχει μέσα και κάρτα, 32 GB. Δωράκι και καρτούλα. HDMI, mini USB. OTG, τι είναι το OTG, κατευθείαν για το σκληρό δίσκο. Για ακουστικά, κάμερα εδώ, λογικά θα έχει κάμερα και μέσα για να μπορείς να κάνεις βιντεοκλήσεις κτλ. Ναι, έχει κάμερα και μέσα. Βασικές προδιαγραφές, 1,9 GHz Intel προσέσορα, 64-bit, τετραπύρινο, αρκετά δυνατό μηχάνημα.
light editing ίσως να μπορείς να κάνεις, δεν λέω για hardcore ας πούμε και 4K και τέτοια πράγματα. Μνήμη 32GB ROM για 4GB RAM, διαστάση μπουμπλε μπουμπλε το βλέπετε και 720 γραμμάρια είναι το βάρος, 7,6 inches τέτοιο, εντάξει, okay, συνθυμότητα Bluetooth, Wi-Fi, μπλα μπλα κτλ. G-Sensor, τι είναι αυτό, G-Sensor Accelerometer. Εμπρόσια κάμερα 2MP, οπίσια κάμερα 5MP, μέσα αυτή που βλέπετε είναι 2, αυτή εδώ είναι 5. Γραφή βίντεο 720p, αναπαραγωγή βίντεο 1080. Τέλος πάντων, ωραία. Αντάπτορα για να φορτίζει. Έχει κάτι άλλο εδώ το κουτί. Δεν έχει τίποτα άλλο το κουτί. Αυτό είναι το κουτί. Ωραία. Δεν έχει, επειδή γράφει MLS Magic εδώ πέρα, δεν μπορείς να το αφήσεις αυτό. Ξέρω ανθρώπους που το αφήνουν αυτό γιατί φοβούνται μη χαλάσουν την οθόνη. Εγώ δεν μπορώ να τα βγάζω με τη μία. Μπαταρία λέτε να είναι ψιλογεμάτη. Το κουμπί που ανάβει είναι... Πού είναι? Πού είναι? Εντάξει, ξέρω πρέπει να διαβάσω το γρήγορο οδηγό πρώτα, αλλά εγώ όταν πιάνω κάτι τέτοιο στα χέρια μου... Α, να το εδώ πρέπει να είναι. Για να έχεις μια γρήγορη ματιά. Ενεργοποίηση εκείνης του πρόεδρου. Στο σχέδιο στην επόμενη σελίδα. Είναι ναι αυτό. Με τη μία το βρήκα. Χωρίς καν να δω τις οδηγίες. Πατήστε αυτό εδώ. Παραταμένα 7. Οπα, άνοιξε. Η μεγάλη μαγιά αυτού του πράγματος είναι ότι αποσυνδέεται από το πληκτρολόγιο. Μπορεί να το έχεις μόνο σαν τάμπλετ. Αλλά περιμένετε να διαβάσω πώς γίνεται. Μην κάνω καμιά χαζομάρα. Λοιπόν. Hi there. Let's get few basic things about... Ας βάλουμε ελληνικά τώρα. Αθήνα, Βουκουρέστι, ελληνικά, okay. Επόμενο. Λοιπόν, όπως είπαμε, αυτό εδώ χρησιμοποιείται με δύο τρόπους. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σαν laptop και μπορείς αν θες να το χρησιμοποιήσεις μόνο σαν tablet. Μπορείς να ξεκολλήσεις την οθόνη από το πληκτρολόγιο για να έχεις μόνο το tablet. Συνδέσεις τον υπολογιστή σε παροχή ρεύματος. Περίμενε. Φόρτιση είναι εδώ από το τάμπλετ. Από πάνω την οθόνη. Φορτίζει! Ωραία. Να το, πανεύκολο είναι, παιδιά. Τι είναι τώρα. Ένα κλακ. Πανεύκολο είναι, ένα κλακ κάνεις. Ορίστε. Τάμπλετ. Σκέτωσα τάμπλετ. Το πάει σε μια θήκη για τάμπλετ. Και αυτό είναι το πληκτρολόγιο του. Το οποίο απλώς έχει εδώ δύο. Και αυτό είναι το πληκτρολόγιο του. Εδώ πέρα έχει. Δύο πλαστικάκια που τα συνδέεις εκεί πέρα και εδώ είναι η συνδεσιμότητά του. Τα pins που ενώνουν την οθόνη και το πληκτρολόγιο για να γίνεται όλη δουλειά. Λοιπόν, τέλος πάντων, η κατάσταση ενημερώσεων. Χρειάζεται λίγο να περιμένουμε. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει, θα το δούμε και λίγο στην πράξη. Μόλις το χρησιμοποιήσω αρκετά, θα σας πω και τη γνώμη μου. Θα το έχουμε μαζί μας στα ταξίδια. Σε ταξίδια μικρά θα παίρνουμε μόνο αυτό. Σε ταξίδι πιο μεγάλο θα έχουμε κάποιον πιο βαρύ υπολογιστή που θα μπορούμε να κάνουμε και editing εκεί. Λοιπόν, αυτά. Αφήνουμε αυτό στην άκρη και να φέρω το ωραίο τώρα. Το πολύ ωραίο. Το πολύ ωραίο είναι αυτό. Αυτό είναι ηλεκτρονικό κατάστημα, εταιρεία που ειδικεύεται σε drone και γενικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τηλεκατευθυνόμενα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι εδώ πέρα έχουμε ένα drone. Και όχι όποιο και όποιο drone, έχουμε το καινούριο drone της DJI. Το πολύ μικρό, το μαγικό, αυτό που κουνιέται και μπορείς να το χειριστείς με την παλάμη σου. Είναι το DJI Spark. Αλλά αυτό θα το δούμε στο επόμενο βίντεο. Θα κάνουμε unboxing. Θα έχει και giveaway. Για να μην λέτε ότι κάνω clickbait στο επόμενο βίντεο που θα ανεβάσω, το giveaway δεν θα είναι για το DJI Spark, θα είναι για ένα άλλο μικρό ντρονάκι, ό,τι πρέπει για κάποιον να πάρει να ξεκινήσει να παίξει λίγο και μετά όταν νιώθει αρκετά πιο άνετος με αυτό να πάρει και κάτι πιο εξειδικευμένο. Το DJI Spark για παράδειγμα που είναι πλέον το entry drone. Ιδανικό πρώτο drone για πολλούς που δεν ασχολούνται και θέλουν να ασχοληθούν σιγά σιγά. Τέλος πάντων, αυτά τα πούμε όλα στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, αφήστε τα σχόλια σας από κάτω, γράψτε τι σας άρεσε πιο πολύ από αυτά που ανοίξαμε εδώ πέρα. Κάντε ένα like, subscribe στο κανάλι αν δεν έχετε κάνει. Και φυσικά περιμένετε το unboxing.
που θα έρθει στο επόμενο βίντεο. Θα λέμε. Γεια! Ηρακλή! 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 Ηρακλή, ακούω, έλα μην κλαις. Εδώ είμαστε, ήρθαμε.